είμαστε συνέχεια στους δρόμους, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, ζητάμε δωρεάν υγεία προς όλους τους πολίτες, κανείς να μην βάζει το χέρι του στην τσέπη, διότι και εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι είμαστε χρήστες αυτού του συστήματος, το πονάμε το σύστημα αυτό, διότι εκεί μεγαλώσαμε και από εκεί θα πάρουμε τη σύνταξή μας. Και καθημερινώς βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα και ένα πράγμα θα ζητήσω από εγώ, από όλους τους εργαζόμενους και από εσάς, να είμαστε ενωμένοι, να μην μας χωρίζει τίποτα σε αυτόν τον αγώνα που θα δώσουμε μαζί. Η κυβέρνηση συνειδητά στο δίλημα από τη μία ενός πλήρως τελεχωμένου δημόσιου συστήματος υγείας που θα καλύπτει τις ανάγκες του λαού σε υπηρεσίες υγείας στο σύνολό τους και με ασφάλεια και από την άλλη ενός δημόσιου συστήματος υγείας επιχείρησης που θα καλύπτει δωρεάν βασικές και μόνο ανάγκες και θα πουλάει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του, επιλέγει το δεύτερο. Για μας είναι αυτονόητο ότι το δημόσιο σύστημα υγείας θα πρέπει να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας των πολιτών δωρεάν χωρίς αναμονές. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα. Είναι η υγεία δικαίωμά μας ή είναι η υγεία ατομική μας ευθύνη? Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι ανταποδοτικό μέγεθος, δεν μπαίνει στο ζύγι έσοδα-έξοδα. Η απάντηση για μας είναι μία. Η υγεία είναι δικαίωμά μας, είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο απαιτούμε να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση. Η υγεία δεν είναι ατομική υπόθεση, δεν ανήκει στις ευθύνες των ατόμων, των τοπικών κοινωνιών, των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Είναι αποκλειστική η υπαιτιότητα του κράτους να παρέχει δωρεάν το ίδιο μέσα από τις δημόσιες δομές και χωρίς εργολάβους και κερδοσκόπους όλες τις υπηρεσίες. Η τεχνολογία και η επιστήμη εδώ και πολλά χρόνια επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Δική μας ευθύνη είναι να αγωνιστούμε για να επιβάλλουμε αυτό το πλαίσιο και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα εδώ. Είμαστε στο πλευρό των γιατρών του νοσοκομείου των Σερών που τους κάνουν μπαλάκι και τους παίρνουν στο νοσοκομείο της Δράμας για να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο δικό μας νοσοκομείο. Σε ένα νοσοκομείο που έχει 11 οργανικές θέσεις παθολόγων και αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 2.